μαζί μας την Έφη. Έφη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Έφη Κίναν. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις λίγα πράγματα για μας που δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη γυμναστική και τις εγγύους. Καταρχήν φαντάζομαι ότι κάθε τρίμηνο είναι και διαφορετική η γυμναστική, έτσι δεν είναι? Δεν θα το έλεγα ότι είναι διαφορετική. Απλά πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε άσκηση, πρέπει να πάρουμε το και από τον γιατρό. Το πιο σημαντικό. Ναι. Θέλουμε το και από τον γιατρό. Και ξεκινούμε διάφορων ειδών άσκησης. Το πρώτο τρίμηνο, επειδή δεν είναι μεγάλη κοιλιά, δηλαδή και μπορούμε να το κρύψουμε κιόλας, μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε, απλά με πιο μικρή ένταση. Πολλά πιο μικρή ένταση, θα έλεγα. Μάλιστα. Εξαρτάται και επαναλήψεις και τέτοια πράγματα. Επαναλήψεις, είναι ένταση, καρδιακούς παλμούς, συχνότητα, δεν θέλουμε πολύ συχνότητα. Θέλουμε άνετα ρούχα, ναι. Άνετα ρούχα να μην μας πιέζουν, άνετα παπούτσια, ούτε πολύ θέλουμε καλή θερμοκρασία, να μην είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες να γυμναζόμαστε. Στο δωμάτιο. Ναι, ναι. Και για την κυκλοφορία, έτσι, και να μην έχουμε ταχυπαλμίες και... Όλα, ναι. Πολύ έντονη κυκλοφορία. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, οι γυναίκες που δεν γυμνάζονταν πριν στη ζωή τους, είναι εντάξει να μπουν σε αυτόν τον ρυθμό, να γυμνάζονται λίγο τώρα στην περίοδο της εγκυμοσύνης ή καλύτερα να συνεχίσουν ό,τι ακριβώς έκαναν πριν? Παλιά έλεγαν ότι αν δεν γυμναζόσουν πριν, καλύτερα να μην συνεχίσεις να γυμνάζεσαι. Να μην ξεκινήσεις. Τώρα όμως οι έρευνες έδειξαν ότι η ανάγκη της μιας γυναίκας που είναι, που είναι έγκυος, είναι περισσότερες από μια γυναίκα που δεν είναι έγκυος. Άρα, οι ανάγκες γυμναστικής. Ναι, οι ανάγκες για να γυμναστεί, γιατί το σώμα της περνάει από πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Μεγαλώνει το σωματικό βάρος, αλλάζει το κέντρο βάρος σώματος. Ανοίγει η λεκάνη και όλα αυτά. Η λεκάνη, παράγεται ριλαξίνη, χαλαρώνουν τις συνδέσμοι, ξεκινά και νιώθει ανισορροπία. Ναι. Άρα οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Μάλιστα. Αλλά πάντοτε πρέπει να έχει το οκέι από τον γιατρό. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να δείξουμε κάποιες ασκησούλες, όσες μπορούμε δηλαδή. Φυσικά. Έτσι, Έφη μου, να μην δυσκολέψουμε και τις γυναίκες που είναι στο σπίτι και θα προσπαθήσουν να γυμναστούν μαζί μας. Ωραία. Αν πάμε τα χέρια πάνω στη λεκάνη. Σηκώνομαι εγώ ή κάθομαι εδώ. Κάθεσαι, μην έρθει. Βάζουμε τα χέρια στη λεκάνη, καθόμαστε ενάνετα και θέλουμε να πάρουμε μεγάλες αναπνοές. Εισπνέω, θα γεμίσω την κοιλιά μου αέρα. Εκπνέω, προσπαθώ να αποβάλω τον αέρα και να πιέσω τον οφαλό μου να έρθει προς τη σπονδυλική μου στήλη. Ενεργοποιούμε τον εγκάρσιο με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ξανά, εισπνοή. Εκπνέω, πιέζω προς τα μέσα. Μπράβο. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούμε τον εγκάρσιο κοιλιακό που τον ονομάζω και σαν κορσέ. Που τώρα πια έχει χαθεί με την κοιλιά όλη αυτή, υπάρχει αλλά πολύ υπάρχει πιο πίσω. Διατείνεται. Διατείνεται, αλλά θα μας βοηθήσει και για περαιτέρω για τον τοκετό, αλλά και για την, μετά την εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Ωραία, πάμε ακόμα μια φορά. Εισπνέω, εκπνέω, να σφίξω κοιλιά. Δεν επηρεάζει το μωρό τώρα όλο αυτό? Όχι, αυτό μας βοηθά, αυτή η άσκηση μας βοηθά για κοπέλες που έχουν πρόβλημα στην πλάτη, που νιώθουν έντονους πόνους στη σπονδυλική τους στήλη, ενεργοποιώντας τους κοιλιακούς, αποφορτίζονται. Αποφορτίζεται η σπονδυλική μας στήλη. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι οι κοιλιακοί δεν πρέπει να ενοχλούνται σε αυτή την περίοδο. Ορθός κοιλιακός. Ορθός είναι ο επιφανειακός. Είναι αυτός που δέχεται και πιο μεγάλη διάταση. Μάλιστα. Εμείς γυμνάζουμε τον εγκάσιο που είναι πιο βαθιά και λειτουργεί σαν κορσές. Ωραία. Να το πούμε έτσι. Ωραία. Ωραία, βάζουμε το ring ανάμεσα στα πόδια. Ναι. Ξαναπαίρνουμε την εισπνοή μας. Και καθώς εκπνέω, θέλω να κάνουμε το ίδιο με την κοιλιά και ταυτόχρονα να πιέσουμε το δαχτυλίδι προς τα μέσα. Ωραία, ενεργοποιούμε για τους προσαγωγούς μας εμείς. Εκπνέω, πιέζω δυνατά, σφίγγω κοιλιά. Ωραία, και σιγά σιγά επιστρέφω. Ακόμα μια φορά να αλλάξουμε άσκηση, λόγω του ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, να τα περάσουμε λίγο γρήγορα. Ναι, εντάξει, δείχνουμε τώρα κάποιες ιδέες. Και πόσες επαναλήψεις πρέπει να κάνουμε κάθε άσκηση για να μην επιβαρυνθούμε? Περίπου 10. Δεν θέλουμε ούτε πολλές επαναλήψεις και δεν θέλουμε να ανεβάζουμε πάρα πολλά την καρδιακή μας συχνότητα. Μάλιστα. Ωραία, αφήνουμε το ring. Και θέλουμε να κάνουμε λίγες κυκλικές κινήσεις στη λεκάνη. Πάνω στην μπάλα. Πάνω στην μπάλα. Κυκλικές κινήσεις στη λεκάνη. Πάλι βοηθούμε να αποφορτιστεί πάλι η σπονδυλική μας στήλη. Αυτή την άσκηση, Έφη μου, μας την είπαν οι νοσοκόμες εκεί και ο γιατρός να την κάνουμε λίγο πριν τον τοκετό. Την ίδια μέρα. Αυτή την άσκηση. Αυτή την άσκηση, ναι.
Okay, μπορεί να σας είπαν και bouncing. Και bouncing. Bouncing για να βοηθήσει να κατεβεί ο κεντρός. Και αυτό. Μπορούμε να την κάνουμε σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα και είναι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ ανακουφιστική. Πάρα πολύ ανακουφιστική. Εγώ θυμούμαι σπίτι μου, καθόμουν ώρες πάνω στη φίτμπολ. Να πούμε ότι έχεις και ένα μικρό παιδάκι. Ναι. Πόσο είναι τώρα? 7 μηνών. 7 μηνών. Να σου ζήσει να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Ωραία. Άρα σιγά σιγά να σηκωθούμε. Σηκωνόμαστε να δούμε τι θα καταφέρουμε. Θα πιάσουμε την μπάλα, θα κάνουμε squat και πάνω. Ωραία. Είναι ελαφριά, δεν είναι βαρετή. Να έρθω έτσι πλάγια για πλάι, να φαίνεται. Ωραία. Έτσι, είμαι σωστή. Ωραία, θέλω να έρθεις πάνω, να μεταφέρεις βάρος στις στέρνες, σαν να θες να κάτσεις στην καρέκλα. Ωραία και πάνω. Πολύ καλή. Μάλιστα. Να πούμε ότι όλο το σώμα πρέπει να δυναμώσει κατά τη διάρκεια της εγκυμόσυνης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γυμνάσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο γιατί θέλω αυτόν. Πρέπει όλο το σώμα να είναι δυνατόν για να δεχτεί την επιβάρηση. Και το βάρος, ε. Ναι, και το βάρος κατά την εγκυμοσύνη. Κατά των τοκετών θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η εγκυμοσύνη, αλλά και μετά που θα έχουμε ένα παιδάκι σπίτι. Δύο παιδάκια σπίτι. Δύο. Έναν ήσουν κανένα. Αυτό θα σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθάρρυνση. Μου το έλεγαν, αλλά δεν το πιστεύω. Ωραία, ωραία. Και εμένα μου το λένε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Ωραία, σιγά σιγά να αφήσουμε την μπάλα. Πόσες επαναλήψεις αυτό? Περίπου πάλι 10. Άτομα που έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, αποφεύγουμε ασκήσεις που είναι overhead, πάνω από το κεφάλι. Γιατί ανεβάζουν πολύ την πίεση. Καλύτερα να το κρατούμε μέχρι εδώ. Ωραία, είναι πάρα πολύ καλή η συμβουλή αυτή. Άρα από τα ουσώμους και κάτω οι ασκήσεις μας. Οποιασδήποτε ασκήσεις κάνουμε για να μην νιώθουμε τη ζάλη. Επειδή σκεφτείτε ότι όλη η περιοχή αιματώνεται εδώ. Όλο το αίμα προσπαθεί να στείλει. Γι' αυτό και οι ταχυπαλμίες και όλα αυτά. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ναι, να πούμε. Να κάνουμε μια ανάσκηση. Εγώ είμαι στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συνεχίσω να γυμνάζομαι μέχρι και τη μέρα του τοκετού, ρε παιδί μου. Εγώ γυμναζόμουν και στις δύο εγκυμοσύνες μέχρι την τελευταία μέρα. Αλήθεια. Ναι. Ακόμα και την ώρα αφού στο μυευτήριο σου λέω κάνε γυμναστική. Ναι, αυτές τις ασκησούλες λίγο όμως. Αλλά αν δεν είσαι έτοιμη, αν δεν τις έκανες πριν, πώς θα μπορέσεις να τις κάνεις εκείνη την ώρα? Δεν τις έκανα, έφη μου. Δηλαδή τώρα πρέπει να ξεκινήσω τουλάχιστον τους δύο μήνες αυτούς. Ποτέ δεν είναι αργά. Ίσχυε πλάτη τώρα και τραβώ. Ωραία. Αυτή η άσκηση μας βοηθάει είναι να δυναμώσουμε τους μύες της πλάτης που θα δεχτούν πάρα πολύ ένταση μετά τον ερχόμο του μωρού. Δηλαδή μετά τον ερχόμο του μωρού, συνέχεια αγκαλιά το μωρό πάνω μας, παραπάνω γυναίκες υποφέρουν από τους ώμους, νιώθουν την πλάτη τους ό,τι πονάει. Άρα βοηθούμε να δυναμώσουμε τους μυς που θα δεχτούν και φορτίο μετά. Εξηγήστε μας την λίγο σωστά την άσκηση, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς να έχω τα πλάτη, πόδια μου. Όπως είσαι, δεν γυμνάζουμε κάτω, γυμνάζουμε πάνω. Απλά τραβούμε. Τεντωμένα τα πόδια. Όπως είσαι, σε καλή. Ωραία. Λυγίζω χέρι και τραβώ. Ωραία. Να νιώθεις δηλαδή τους μυς της πλάτης ότι δουλεύουν. Μάλιστα, τέλεια. Κάνουμε τη μία πλευρά. Πονάει λίγο η πλατική μέση με αυτή την άσκηση, αλλά φαντάζομαι είναι επειδή είμαι αγύμναστη. Εγώ τελείωσα. Λόγω της αγυμνασίας. Ναι. Πολλές φορές να δοκιμάσουμε και το άλλο χέρι. Μάλιστα. Και αλλάζουμε χέρι. Να δοκιμάσουμε και το άλλο. Τα πόδια είναι σωστά, αντίθετα πάτε με χέρι. Ναι, ναι. Πολύ σωστά. Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Είναι φυσικό να λαχανιάζεις με την πρώτη άσκηση, ναι, όχι. Πολύ φυσικό. Εγώ που το ένιωσα, δηλαδή από την πρώτη μέρα, καταλαβαίνεις ότι εκεί που μπορούσες να δώσεις το 100% αυτού σου, πας στο 50% και νιώθεις ότι κουράζεσαι. Ναι, λες, είναι δυνατόν να κάνω αυτό το πράγμα, να σπέντια κουράζομαι. Μα πραγματικά ναι, κουράζομαι. Δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί να πάω κουράζομαι. Είναι δυνατόν, ναι. Γιατί σκέφτομαι ότι το σώμα σου λειτουργεί για να προστατεύσει και να δημιουργήσει το μωρό. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να μας πεις λίγο. Ο τρόπος που σκύβουμε για να πιάσουμε κάτι που μπορεί να έπεσε κάτω. Είναι τόσο. Μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, εδώ να δέσουμε τα παπούτσια μας είναι δύσκολο πλέον. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε κάτι από κάτω όταν μας πέσει. Προσπαθείς να σαν σκουό, δηλαδή ανοίγεις καλά τα πόδια και. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, να το πάρουμε. Γιατί σίγουρα μπροστά, όχι, όχι. Όχι. Γιατί μένουν οι μέση. Ωραία. Τέλεια. Θα πιάσουμε πάλι το βαράκι. Κουράστηκες? Ναι. Κουράστηκα. Θα πάμε κάτω. Ναι. Και δικέφαλο. Κάνουμε σκουότ και δικέφαλο. Πάλι προσπαθούμε να. Θα μπορέσω. Ήμουν αθλήτρια κάποτε. Πριν κάποια χρόνια ήμουν αθλήτρια. Πρέπει να το θυμηθώ. Πάμε κάτω. Σκουότ. Καλό σκουότ και δικέφαλο. Σαν να θέλει να σηκώσει κάτι. Και σηκώνουμε κιόλα τα χέρια μας. Εδώ. Μπράβο. Ωραία.
Ενεργοποιούμε το τραγεφάλους, γλουτούς, κυριακούς. Να με πιασμένει αύριο. Όχι, είναι κάνει πάρα πολλές επαναλήψεις, μια χαρά θα είσαι. Εντάξει. Ενεργοποιούμε τα χέρια, τραγεφάλους. Για να μην πρέπει να τις ξανακάμω δηλαδή. Όχι, μια χαρά. Εντάξει. Ωραία, να αφήσουμε το βαράκι. Ναι. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η γυναίκα δεν έχει πολύ καλή ισορροπία λόγω του ότι αλλάζει το κέντρο βάρος σώματος. Ναι. Άρα θα είναι καλά να γυμναζόμαστε και να στηριζόμαστε κάπου, να μην είμαστε κάπου που, για παράδειγμα, τώρα θα κάνουμε αυτή την άσκηση, ένα χέρι είναι εδώ. Γιατί η ισορροπία δεν είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να χάσουμε την ισορροπία μας. Σίγουρα, ναι. Γενικά μπορούμε να χάνουμε την ισορροπία μας και να δεν το είδα. Μάλιστα. Και κατεβαίνω. Ανεβαίνω. Ωραία. Το βάρος είναι στο πόδι που είναι μπροστά. Να κάνουμε δύο επαναλήψεις. Ωραία, γιατί δεν μας έμεινε και χρόνος. Και το άλλο φαντάζομαι. Πόδι ξανά, Να σε βάλω τελευταία άσκηση να ξαπλώσουμε. Ναι. Ξαπλώνουμε. Αυτό που είπα είναι ότι είναι καλά να μην ξαπλώνουμε σε flat επιφάνεια. Αυτό είναι incline. Έχει μια κλίση. Έχει μια κλίση, ούτως ώστε για μην πιέζεται, έχει μια κεντρική αρτηρία, ούτως που αιματώνει τον πλακούντα. Άρα, αν ξαπλώνουμε στο έδαφος, μπορεί να μειώσει την αιματική ροή που στέλνει στον πλακούντα για να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Πολύ ωραία. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε την κλίση. Καλύτερα να έχει κλίσει πάντα το μαξιλάρι. Πάντα, ναι. Ωραία. Ωραία, ξαπλώνουμε τελείως. Ναι, έχω και μικρόφωνα. Χαλάρω στο κεφάλι. Mm-hmm. Έλα ακόμα λίγο κάτω. Ωραία, και θα πάρουμε αναπνοές. Εισπνέω, εκπνέω. Προσπαθώ να κάνουμε αυτό που είπαμε πριν με τον εγκάριστον Κυριακό, να φέρουμε τον οφαλό προς τα μέσα. Εισπνοή, εκπνοή. Κλείνουμε, έφη μου. Χαλαρώνουμε και σιγά σιγά χαλαρώνουμε το σώμα και επιστρέφουμε στην... Ωραία. Αυτή η άσκηση μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πιο ωραία, πιο χαλαρή. Λοιπόν,